Κυρία Χαρλαμπίδου, καλώ ορίσατε. Καλό μεσημέρι. Χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι μαζί σα, κύριε Κράμερ. Μετά κυρία. από δύο χρόνια. Στο στούδιο, γιατί Μάλιστα. τα έχουμε μπει αρκετέ φορέ. Ε, διαδικτυακά, ναι, πάρα πολλέ φορέ. Τώρα, αυτή η πρόταση που αφορά του κουρεμένου κατεθέτε, ε, τι προβλέπει. Λοιπόν, ναι, είναι μια πρόταση νόμου που καταθέσαμε μαζί με τον συνάδελφο Χρυσή Παντελίδη και προσπαθεί να απλοποιήσει τι διαδικασίε εκαθάριση. Οι συγκεκριμένοι συμπολίτε μα έχουν ταλαιπωρηθεί διαρκετά. Ο νόμος ο οποίος υπήρχε για τα θέματα εκαθάριση ήταν πεπαλαιωμένος. Θα έπρεπε να κάνουν ένα δήλωση στο δικαστήριο, στη συνέχεια να στέλνουν στον εκαθαριστή συστημένες επιστολές και αυτόν σκεφτείτε 14.000 καταθέτες να κάνουν αυτή τη διαδικασία. Επιπλέον ο εκαθαριστής τι προσωπικό θα χρειαζόταν για να διεκπαιρεώσει αλλά και πόσο χρόνο θα του έπαιρνε για να γίνει αυτή η διεκπαιρέωση. Συνεπώ, με τη συγκεκριμένη πρόταση νόμου, δίνουμε το δικαίωμα στον εκαθαριστή να ε, τροποποιούμε τον περιπτωχεύσεω νόμο, να πάει ενώπιον δικαστηρίου, να καταθέσει πλάνο ω προ την εκαθάριση τη εταιρεία, να πάρει την έγκριση του δικαστηρίου και στη συνέχεια να εφαρμόσει το πλάνο που εισηγήθηκε. Στην προκειμένη περίπτωση, εξ γνωρίζω, θα γίνει ε, μία πλατφόρμα. Ε, υπάρχουν ήδη τα δεδομένα στη βάση της ελαϊκής, είναι πολύ ενημερωμένοι ε, και σε συνεργασία με την Αρχή Εξυγίανσης θα μπορούν οι κουρεμένοι καταθέτες να α, βάζουν τον αριθμό λογαριασμού αλλά και την ταυτότητα τους, να γίνεται η ταυτοποίηση και να πληρώνονται άμεσα. Δηλαδή είναι θέμα δηλαδή, πιο απλών διαδικασιών, μακριά από γραφειοκρατίες. Έχουμε να αλλάξει πλήρως τις διαδικασίες και φυσικά θα εφαρμόζεται αυτό στις εκαθαρίσεις όλων των εταιριών. Χαίρομαι να πω ότι και τα δύο αρμόδια υπουργεία και το οικονομικό και το εμπορίου, η κεντρική τράπεζα, το τμήμα αναφερεγκιότητα. Και η ηλεκτρική υπηρεσία ήταν όλοι σύμφωνοι και νομίζω, ότι το κόμμα σας γιατί ψυχή. διαφώνησε Δεν διαφώνησε εν Γιατί δεν στήριξε την πρόταση ε, Δεν είπαν κάτι τέτοιο Α, την στήριξα ε, Έχω δει ότι... δημοσιεύματα που λένε ότι ήταν δική σα πρόταση χωρί ναι, τι ευλογίε ναι, του ναι, ΑΚΕΛ. Γι' αυτό μία... ρωτάω να το ξεκαθαρίσετε. Απλώ ναι. έκανε ναι. μία διευκρίνηση ο κύριο Δαμιανού στην αρχή: ότι η πρόταση κατατέθηκε από μένα, αλλά δεν είπαν ότι δεν θα την ψηφίσουν. Θεωρώ ότι θα ψηφιστεί στην Ολομέλεια, αν από όλα τα κόμματα θα περάσει ομόφωνα. Αλλά η διευκρίνηση είναι ότι από εσά είναι η πρόταση και δεν ναι. θεωρείτε ότι δεν θα στηριχθεί από το ΑΚΕΛ. Όχι, θα στηριχθεί από το ΑΚΕΛ. Θεωρώ σίγουρο, ότι θα στηριχθεί ναι. από όλα τα κόμματα, ναι. Διότι δεν εξέφρασε κανέναν κόμμα διαφορετική άποψη ε, στην Επιτροπή Οικονομικών. Άρα θεωρώ ότι θα είναι ομόφωνη. Θα Μάλιστα. περάσει ομόφωνη. Πάμε στο συνέδριο του ΟΑΣΕ. Τι ναι. αφήνει πίσω αυτό το συνέδριο, σε σχέση με τον στόχο που φαντάζομαι είναι η καταπολέμηση τη διαφθορά, κυρία Χαραλαμπίνη. Κοιτάξτε, τα συμπεράσματα του συνεδρίου θα τα παρουσιάσω ενώπιον 350 βουλευτών στο Μπέρμιχαμ, που θα είναι η ετήσια συνέλευση. Του κοινοβουλευτική συνέλευση του ΑΣΕ. Ήταν μια τεράστια διεθνή επιτυχία, ήταν ένα παγκόσμιο συνέδριο. Έφερε στην Κύπρο 130 βουλευτέ από 35 κοινοβούλια από όλον τον κόσμο, από όλε τι υπήρου. Ε, πρέπει να πω ότι ε, το εργαζόμουν για αυτό το συνέδριο τρία χρόνια, κύριε Κυριάκου, γιατί έπρεπε να δημιουργήσω σχέσει εμπιστοσύνη με τους διεθνείς οργανισμούς που καλέσαμε ενός ομιλητέ, την Παγκόσμια Τράπεζα, την Κρέκο, τη Διεθνή Διαφάνεια, τα Ηνωμένα Έθνη. Όλα αυτά έγιναν μετά από προσωπικέ επαφέ που είχα. Συνεργαστήκαμε σαν κοινοβουλευτική συνέλευση του ΑΣΕ. Χτίσαμε γέφυρε μαζί του. Γι' αυτό στη συνέχεια, όταν του απίφθηνα πρόσκληση ω αντιπρόεδρο τη κοινοβουλευτική συνέλευση, αποδέχθηκαν και ήρθαν. Και οι ομιλητέ έφεραν και όλου του συνέδρου. Ε, πρέπει να ευχαριστήσω την κυρία Δημητρίου, η οποία στήριξε όλην αυτή την πρωτοβουλία ε, και ήταν δίπλα μου σε όλην αυτή την πορεία ε, και θεωρώ ότι όποιο θέλει μπορεί να μπει στο διαδίκτυο και στην ιστοσελίδα της Βουλής να παρακολουθήσει όλο το συνέδριο αλλά και τις παρεμβάσεις, και εκεί είναι το κλειδί, τις παρεμβάσεις που έκαναν οι συνάδελφοί μου από διαφορετικές χώρες και μέσα από τις παρεμβάσεις Διαφαίνεται και η κατάσταση που επικρατεί στη δική τους χώρα. Δηλαδή, αξία δεν είχαν μόνο ε, οι, ομιλ, οι, οι κυρίω ομιλητέ αυτά που κατέθεσαν, αλλά και αυτά που κατέθεσαν οι σύνεδροι. Άρα, ε, υπάρχουν και προτάσει, εισηγήσει ή μέτρα που εφάρμοσαν κάποιε χώρε και είδαν ναι, αποτέλεσμα. Σαφώ. Άρα, γιατί... και μέσα από αυτά τα συμπεράσματα θα δοθούν και στι άλλε χώρε να δουν τι μπορούν να εφαρμόσουν για να καταπολεμήσουν τη διαφθορά. Και, ναι. και η κάθε χώρα κατέθεσαν και νομοθεσίε που έχει εισαγάγει η ίδια. Σε σχέση με πάταξη τη διαφθορά, ακούσαμε πάρα πολύ ενδιαφέρουσε τοποθετήσει ακόμα και για τα μέσα επικοινωνία. Πώ λειτουργεί το θέμα για να διασφαλίζεται η απόλυτη ανεξαρτησία του σε άλλα κράτη. Και ότι είναι το κλειδί για την καταπολέμηση τη διαφθορά, Όλα αυτά θα τα συμπτύξουμε σε ένα μπόρισμα που θα παρουσιάσουμε επίσημα πλέον στην Ολομέλεια. Και στην Ολομέλεια τη Κοινοβουλευτική Συνέλευση στο Μπέρμιχαντ θα περάσουμε και τον κώδικα διοντολογία που. Παρουσιάστηκε στο συνέδριο να από μένα, ω ειδική εκπροσώπου κατά τη διαφθορά. Μάλιστα. Τώρα ξέρω ότι βιάζεστε, αλλά όσο μιλάτε, δεν φαντάζεστε πόσα μηνύματα λαμβάνω. Ρω, ρωτήστε, λέει, και την κυρία Χαραλαμπίδου, αν θα βγει μπροστά να στηρίξει υποψηφιότητα Μαυρογιάννη. Τι απαντάτε. Απαντώ ότι η Πανκύπρια συνδιάσκεψη του Ακέλ είναι στι 5 Ιουνίου. Περιμένετε να έχουμε επίσημο υποψήφιο και μετά θα τα συζητήσουμε ε, όλα αυτά. υποψήφιο αυτά. Ε, επίσημα υποψήφιο υπάρχει. Η συνδιάσκεψη είναι 5 Ιουνίου, κύριε. Τι μπορεί να έχουμε ανατροπέ στη συνδιάσκεψη. Ε, δεν ξέρω, δεν θέλω να παρεμβαίνω σε διαδικασίε. Θα είστε στη συνδιάσκεψη. Ε, στη συνδιάσκεψη βεβαίω θα παρευρεθώ. Και θα πάρετε το στο, λόγο, θα έχετε στο εισαγωγικό. Όχι, δεν νομίζω ότι. Εμείς ε, δεν δικαιούμαστε να κάνουμε τοποθετήσει, θα γιατί? Ε, είναι μόνο για τα στελέχη από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Εσείς δεν είστε στελέχος? Ε, όχι, δεν είμαι μέλος του ΑΚΕΛ. Αν είχατε το δικαιώμα, θα μιλούσατε? Ε, πάντα τοποθετούμε... Και τι θα λέγατε? Ε, Κυρία Κυριακού, άμα θέλετε θα κάνουμε μετά αυτή τη συζήτηση, όχι αυτή τη στιγμή. Άρα, δηλαδή, έχετε πολλά να πείτε, δεν σας επιτρέπουν να τα πείτε με λίγα λόγια. Κύριε Κυριακού, με ξέρετε πάρα πολλά χρόνια. Έχετε την εντύπωση ότι όταν θέλω να πω κάτι μπορεί να με σταματήσει οποιοδήποτε. Άρα μπορεί να σα δούμε και στο βήμα του, του, συνεδρίου που έρχεται. Εάν μου το επιτρέψουν, εγώ βεβαίω θα τοποθετηθώ. Αλλά το θέμα είναι αν θα μου επιτραπεί να κάνω κάτι τέτοιο, γιατί όπω ξέρετε, μέχρι σήμερα η μόνη ευκαιρία που είχα από τι απόψει μου ήταν σε μια συγκέντρωση των νέων δυνάμεων στι 20 Μαου η οποία ήταν μετά που λήφθηκε αναπόφαση από την Κεντρική Επιτροπή. Συνεπώ, εάν μου δοθεί ευκαιρία να τοποθετηθώ στην Παγκύπρια Συνδιάσκεψη, σαφώ και θα το κάνω. Άρα, φαντάζομαι η τοποθέτησή σα θα είναι εναντίον του κ. Μαυρογιάννη ή εναντίον τη απόφαση του κ. Κύριε Κυριάκου, δεν θα με ψαρέψετε και δεν, δεν, θέλετε. ερωτήσει υποβάλλω. Κύριε Κυριάκου, ναι. αυτή η διάλογη και αυτή η έντονη αντιπαράθεση σε εισαγωγικά. Αντιλαμβάνεστε ότι. ότι δεν κα... είναι και παράθεση, ενδιαφέρει του πολίτε. Α... Είμαστε σε προεκλογική ναι, περίοδο. Αντιλαμβάνεστε. Ξέρω, διαρωτούνται πολίτε τι να κάνουν. Αντιλαμβάνεστε ότι δίνει τροφή σε ψυχαγωγικά σόου τη Νύκτας. Οπότε α το αποφύγουμε για την ώρα. Δεν έχει καμία σχέση. Είναι ένα <laughs> θέμα το οποίο δεν φαντάζεστε πόσο ενδιαφέρον έχει η κυρία Φέρα. <laughs> και υπομονή, το βλέπετε και το παρακολουθείτε καθημερινά. Οι, οι εκλογέ ναι. είναι τον ερχόμενο Φεβράρι. Ναι. Έχουμε ακόμα να διανύσουμε πολλού μήνε. Οπότε ναι, κύριο Σίδερ, τι θα προκύψει. Οι αποφά αποφάσει είναι εδώ. Και βλέποντας... Οι αποφάσει θα ληφθούν 5 Ιουνίου στην Παγκέβρια στην διάσκεψη Μα όσον αφορά το δικό η απόφαση εκεί δεδομένη. Μάλιστα. Άρα δεν θα. Στον κύριο Μαλά, σα είδαμε να λαμβάνετε. Έχω μια πορεία, και... αναπορία, κύριε Κυριακή. <σφίλετε>, ναι. Γιατί δεν εκδηλώσατε ενδιαφέρον να είστε υποψήφιο του ΑΚΕΛ και να σα υποστήριζα και να συνυπόγραφα την. Όχι, την υποψηφιότητά σα. Δεν είμαι, είμαι σας. για τέτοιε περιπέτειε. Είχα την εντύπωση ότι πάνω κάτω λίγα χρόνια μα χωρίζουν. Α μην πούμε σε αυτή τη συζήτηση. τώρα, αν και αυτή η εμφάνιση σημερινή θυμίζει εμφάνιση ηγετική ή κάνω λάθο. Κύριε, θέλετε να διευθετήσετε μία εκπομπή νωριέα το βράδυ, μα ακούει και ο σκηνοθέτη ο κ. Παπαδόπουλο, και να έρθει εδώ να τα πούμε έτσι με την άνεση μα. Μάλιστα. Λοιπόν, έχω αγωνία να δω τι θα πείτε στο συνέδριο την Κυριακή. Εάν με αφήσουν. σα θα το ζητήσετε από πριν να πάρετε άδεια. Έχω ρωτήσει αν δικαιούμαι να τοποθετηθώ, αλλά ακόμη δεν έχω πάρει απάντηση. Α, περιμένετε. Άρα μπορεί ναι. να σα δώσουν απάντηση. Ναι, Μάλιστα. Ναι. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σα ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. <laughs> Γεια σα.